ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Όσοι μυρωνών και με τις γης του Μάρου, το μήνα των οποίων σου το κοινό του μόνος και εμείς αυτοί μας φυλακής ημών, και εμείς ανάγκης ημάς πειρασμόν αγαπήσει ημάς. Αν δικαίω και τελειωμένο, ευχήθας τον δούλο σου, σώτερ ανάπαυσε, δυνατόν αυτάς, εις την μακαρία ζωή, την παράση φυλακροπέ. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα σπάθας των δουλέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, υπεραιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, τον εν της ιερής ημών αγώσιν υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλαιώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, ετιδέ και των δούλων του Θεού, Βασιλείου Δημητρίου Ευαγγέλου Παναγιώτου Κωνσταντίνου Αναστασίου Δημητρίου Μιχαήλ Δημητρίου Δημητρίου Χρήστου Θεοδόρου Νικολάου και υπέρ του Κορυθίνη αυτή παμπλημένη με ακούσιόντε και ακούσιο. Εσύ μένει με το έθνο σου μαγιά φυλάκα, από νίκη τη νίκη να βγει και από δόξη τη δόξα πανά. Είναι αίμα τα πλάνα και ελευθερία σου μόνο το δέντρο αρδέδωσε. Ω παρήν τη γη που πάλαβε τον εκλέκτο να πετέλεσε ενώ το πετώ εν το ουρανό, στρατιά να αγγέλ μακρύν συγκρατήτησα. Και ω περπανακό τη κρίνη γεγόνα σου, ούτω παρασύτω και ο άγιοι έσουσαν. Και δε τα γόνα των καλών γονίσεων, που τη δεδομένη γενιά θα φταίνει και τώρα σε τέλεσαν, απόδοσον αυτοίς ο δίκαιος ποιτής των της δικαιοσύνης στέφανα. Αιώνια ημίμης, αιώνια αυτών ημνήμης. Εσύ το γεγονός της ημέρας. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, κύριε εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας ΑΕΤΟΥ, κύριοι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, αγαπητοί κάτοικοι. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, είμαστε εδώ κινούμενοι από το βαρύ χρέος και το ιερό καθήκον να ποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες του χωριού μας. Σε αυτούς που στάθηκαν μαζί με χιλιάδες άλλους αγωνιστές, σύμβουλα θάρρους, αυτοθυσίας και αποφασιστικότητας για την επικράτηση των ιδεωδών της ελευθερίας και της δημοκρατίας στο τόπο μας. Η ελληνική ιστορία είναι συγκλονιστικά υπερπληρωμένη από ηρωισμούς, σκληρές μάχες, παράτολμες ενέργειες, αντιστάσεις, συχνά έως θανάτου, περιφρονήσεις προς το κίνδυνο, αλλά και γεμάτη από συλλήψεις, βασανιστήρια, ομοιρίες, ολοκαυτώματα και εκτελέσεις που αποτελούν ένα αληθινά βαρύ φόρο αίματος για την κατάκτηση της ελευθερίας. Η σημερινή ημέρα είναι για όλους εμάς ημέρα μνήμης και υπερηφάνειας. Σκύβουμε ευλαβικά το γόνι, τιμούμε τις πράξεις και τον ερισμό αυτών των γενναίων, κρατούμε την ιερή παρακαταθήκη που άφησαν σε εμάς και τα παιδιά μας. Δύσκολο το εγχείρημα να υμνήσει τους αθανάτους. Τα λόγια δεν δαμάζονται από τη λογική. Δεν μπορούν να εκφράσουν τη βαθιά συγκίνηση και περηφάνεια που νιώθουμε όλοι μας απέναντι σε αυτούς τους ήρωες. Με πλήρη επίγνωση αυτών των δυσκολιών, ας παρακολουθήσουμε το χρονικό των γεγονότων. Δεν διαφέρει καθόλου από χιλιάδες εκτελέσεις συμπατριωτών μας που έγιναν στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Είχαν όλες κοινό χαρακτηριστικό,
την άγρια εκδίκηση του κατακτητή και την ομή βία των φασιστών απέναντι στους ελεύθερους πολίτες. Η ελληνική ιστορία είναι παγκόσμια μοναδική σε φόρο αίματος για την ελευθερία. 27 Μαρτίου 1944, μια γερμανική φάλαγγα κατευθύνεται από το Αμίντεο προς τον Αετό με σκοπό να συγκεντρώσουν τρόφιμα για το στρατό τους. Αλλά στον δρόμο μεταξύ Παιδινού Αετού συναντούν δύο αντάρτες και τους πυροβολούν. Ο ένας διαφεύγει, ο δε άλλος τραυματίζεται θανάσιμα. Είναι ο Τζίκας από το Αμίντεο. Προσπαθεί να διαφύγει, μα είναι αδύνατον. Οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν. Καταλαβαίνει ότι το τέλος του έχει έρθει. Μα δεν θέλει να πουλήσει τόσο φθηνά στους διώκτες του τη ζωή του. Απασφαλίζει τη χειροβοβίδα και ξαπλώνει πάνω της περιμένοντας. Όταν φτάνουν οι Ναζί, αναποδογυρίζουν το σώμα του. Συγχρόνως όμως εκρήγνεται η χειροβοβίδα και σκοτώνει έναν Γερμανό. Οι κάτοικοι του Αετού γνωρίζουν τη βαρβαρότητα των Ναζί και περιμένουν με θάρρος τα γνωστά αντίπεινα. 28 Μαρτίου 1944. Οι Γερμανοί από τη βαθιά νύχτα έχουν περικυκλώσει το χωριό και με το ξημέρωμα καλούν τους άντρες από 16 ετών και πάνω να συγκεντρωθούν στην πλατεία του χωριού. Όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει η πρόσκληση αυτή και ο καθένας αναλογίζεται. Λίγους ή θα καταστρέψουν όλο το χωριό όπως έκαναν στη Κλεισούρα, στους πύργους και αλλού. Καλούν τον πρόεδρο του χωριού Γεωργιάδη Χρήστο να τους παραδώσει 16 άντρες για εκτέλεση. Η απάντησή του ήταν αρνητική. Δεν έχω να δώσω κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου και αφήσετε τους άλλους να πάνε στα σπίτια τους. Δεν αποδέχονται την προσφορά του και τότε μπαίνουν στους συγκεντρωμένους και διαλέγουν οι ίδιοι 16 άντρες και τους απομονώνουν. Όμως, μπροστά στο μεγάλο κακό υπάρχει κι άλλος ήρωας που θέλει να θυσιάζει τον εαυτό του χάρη των άλλων. Είναι ο Γιουλέκας Βασίλειος που απευθύνεται στον Διερμηνέα και του λέει «Πείτε στον διοικητή σας ότι εγώ είμαι υπεύθυνος. Όλοι οι άλλοι είναι αθώοι. Αφήστε τους να πάνε στα σπίτια τους». Μα και αυτή η πρόταση δεν γίνεται δεκτή. Αφού διέταξαν τους άλλους να πάνε στα σπίτια τους, πήραν τους 16 άντρες και τους οδήγησαν σε αυτόν εδώ τον τόπο και άρχισαν να τους σκοτώνουν τον έναν μετά τον άλλον. Τότε σκορπίζουν προς όλα τα σημεία και οι Γερμανοί τους σκοτώνουν όπου τους προλαβαίνουν. 3 με τη φυγή σώθηκαν. Ο Δόνιος Ιωάννης, ο Δαρβάρης Σταύρος και ο Λυπίτκας Τρίφων. Κοντά στο αυτοκίνητο των Γερμανών παρέμεινε ο Νικολάου Παναγιώτης, που βλέποντας να σκοτώνουν τις συμπατριώτες του, δεν μπόρεσε να αντέξει. Ορμάς στο Γερμανό που βρισκόταν δίπλα του και προσπαθεί να τον αφοπλίσει. Γίνεται πάλι, μα ο Γερμανός ζητάει βοήθεια από τους άλλους Ναζί που τρέχουν να τον βοηθήσουν. Τότε αφήνει τον Γερμανό και τρέπεται σε φυγή για να σωθεί. Δυστυχώς, οι σφαίρες τον βρίσκουν και πέφτει βαριά τραυματισμένος και ανήμπορος να φύγει. Θυσιάζεται και αυτός στο βωμό της Λευτεριάς. Την ίδια μέρα, οι Γερμανοί σκότωσαν τον Πέγιο Μιχάλη στο Παιδινό και τους Πούλιο Γεώργιο και Γκόκτσι Γεώργιο στο Σκλήθρο. Κυρίες και κύριοι, στους δύσκολους καιρούς που περνάει η χώρα μας, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα, όπου η φαλκίδευση των πανανθρώπινων αξιών, η περιφρόνηση στο δίκαιο και τα δικαιώματα των λαών, η σφαγή των αμάχων με κυρίαρχο τον νόμο του ισχυρότερου επικρατούν, η μέρα αυτή έρχεται να μας θυμίσει ότι δεν κερδίζει ο δυνατός και ο αδίστακτος, αλλά ο πλουτισμένος με ισχυρή θέληση και πνευματικές αρετές. Η ελευθερία
το δίκαιο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ειρήνη, η αλληλεγγύη θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Όσοι περιφρονούν τις αρχές αυτές και πιστεύουν ότι μπορούν να μετατρέπουν τους λαούς σε δούλους, θα μετανιώσουν για άλλη μια φορά για την αλαζονία τους. Γενναίοι πατριώτες, το όνομά σας έχει γραφεί με χρυσά γράμματα στο πάνθεο της ιστορίας αυτού του τόπου. Στη συνείδηση όλων μας είστε φωτεινοί σηματοδότες και οδηγοί. Η προσήλωσή σας στα ιδανικά της ανθρωπιάς και της ελευθερίας αποτελεί για μας πρότυπο γενναιότητας και μεγαλοψυχίας. Ευχαριστούμε γιατί μας κάνατε περήφανους. Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό υποκλεινόμαστε ταπεινά. Ας είναι αιωνία η μνήμη σας. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Ζαχόπουλος. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Ευάγγελος Κωνσταντίνου. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Παναγιώτης Νικολάου. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Κωνσταντίνος Πέτρου. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Αναστάσιος Ρόμπης. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Ρόμπης. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Μιχαήλ Ρόμπης. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Στεργίου. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Δημήτριος Νικολαίδης. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Χρήστος Κοβάτσης Τζάντζιος. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Θεόδωρος Τσίρλης. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Νικόλαος Τσίρλης. Απόν, εφωνεύτη υπό των Γερμανών την 28η Μαρτίου 1944. Εκπρόσωπος οικογενειών θυμάτων. Εκπρόσωπος εμπορικού εκπληκτηρίου Φλόρινας.
Αθλητικό σύλλογο Αϊτού. Πολιτιστικό σύλλογο. Δημοτικό σχολείο Αϊτού.